Καλώς τον. Λοιπόν, ειδού το βιβλίο, ειδού και το στυλό. Γράφει αφιέρωση. Θα φάμε ξύλο στο τέλος, το λέω. Γράφω τώρα. Η φύση που μετά όλα της πάσχισε να σε κάνει, κόμμα, είπε πως αν πεθάνεις εσύ, κόμμα, ο κόσμος θα πεθάνει. Τελεία. Θαυμαστικό. Ε, πώς φαίνεται? Ξέρω εγώ, ρε φίλε, λίγο αγριευτικό πεθαμενατζίδικο. Ρε, θα κάψει καρδιές σου. Ναι, αλλά ως πότε θα συνεχιστεί αυτό, ρε Λουκά, αφού βλέπεις τίποτα δεν γίνεται. Αφού δεν κάνεις αυτά που σου λέω. Φρόντισε, κακομοίρη μου, αν δεν σε ερωτευτεί σύντομα, είναι ώρα, θα στηφάει η οδηγάρα. Ποια οδηγάρα? Από φόρμουλα, ξέρεις. Τι σχέση έχει η φόρμουλα τώρα, για πες μου. Δημήτρη, βάλτε με στο αυτοκίνητο και πάτα το γκάζι. Πάτα γκάζι, να ανέβουν λίγο οι στροφές. Οι στροφές μπορείς να μου πεις που κολλάνε τώρα στη συζήτηση. Ακούμε που σου λέω. Τράβα χειρόφρενο και πετακόλο. Μπες με την πάντα στις στροφές, να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μα έχει ξεφύγει τελείως, ε. Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ. Προσπαθώ να σου πω να πιάσω τον τάβρο από τα κέρατα. Αρκετά με τις ευγένειες τώρα. Τώρα θέλει στενό μαρκάρισμα. Μπρε, θα με βρει, ώρα είναι συντηρητική γυναίκα. Αυτή είναι έτοιμη με τη λεμονόκουπα στο χέρι. Δημήτρη. Η Νόρα είναι ευαίσθητη και δυναμική μαζί. Θέλει και το suspense και την περιπέτεια. Αν δεν της ταΐσεις τον εγκέφαλο με λίγο suspense παραπάνω, δεν θα σε ερωτευτεί ποτέ. Λοιπόν, πάτα γκάζι, τσίτα το γκάζι. Όχι όλο πρώτη Δευτέρα. Όχι όλο ρελάντι, φτάνει. Γκάζι. Το γκάζι. Ορίστε. Έχω μείνει κατάπληκτη. Ειλικρινά δεν το περίμενα αυτό. Γιατί το περίμενα εγώ? Αν και η αφιέρωση είναι λίγο μακάβρια, Δημήτρη. Μακάβρια, ε. Και του το πάρε γάμο το. Ποιανού? Του Λουκά. Τώρα πώς μπλέκει ο Λουκάς? Κοίτα, Νορά. Κοιτάω, Δημήτρη. Εγώ δεν είμαι πολύ καλός αυτά και είπε ο Λουκάς να με βοηθήσει λίγο, μπας και με δεις με άλλο μάτι. Ας το διάλο. Δικές του ήταν ιδέες, δική του και εκτέλεση. Δέχτηκα κι εγώ γιατί ήμουνα σε απόγνωση. Τι να έκανα, αλλά τελικά δεν είμαι έτσι. Δεν είμαι. Δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Στο Λουκάς είναι πίσω απ' όλα. Εντάξει, μην τα βάζει με τον Λουκά τώρα. Το παλικάρι θέλει να μας βοηθήσει. Μου είπε ότι θέλει το καλύτερο για μας. Ναι, αλλά σημασία έχει να τα βρούμε εμείς, Δημήτρη μου. Σε αυτό συμφωνώ, έχεις δίκιο. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν την αλήθεια. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι αγαπάς την ποιήση, ότι είσαι ευαίσθητο άτομο, αλλά. Ξέρω εγώ, φαίνεται ότι εγώ είμαι πιο μονοδιάστατος, πιο δυναμικός. Τι να πω. Εντάξει, σε ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σου. Αλλά σε παρακαλώ, μην πεις στον Λουκά ότι ξέρω την αλήθεια. Θα βρεθούμε όλοι σε πολύ άβολη θέση. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να του πω τίποτα. Και χαίρομαι που το βλέπεις έτσι. Με εμάς όμως τι θα γίνει? Θα τα πούμε το βράδυ, πριγκιπέσα μου. Δεν ξέρω, Δημήτρη, δεν ξέρω. Αλλά λόγος πώς θα πάει δουλειά. Πάρε τηλέφωνο και θα δούμε. Θα σε πάρω. Τι βλέπω, ρε Νικόλα. Είναι κολλημένη να με βοηθήσει και πάει τη ζωή της πίσω. Αγόρι μου, δική της είναι η ζωή, ό,τι θέλει την κάνει. Αγοράζω βιβλία, γράφω ποίηματα και μετά τα δίνω στο Μίτσο, μπας και τη συγκινήσει. Κοίτα, ρε κατάσταση. Βάζει μόνο σου τα χεράκια του για να βγάλει τα ματάκια του. Είναι και βιτσιόζα, καταλαβες. Πρέπει να ερωτευτεί για να πέσει στο κρεβάτι. Γιατί όταν νιστάζει, πού πάει? Έλα, ρε Νικόλα, με το χιούμορ σου πια. Φαντασιώνεται, λέει, το Σουμάχερ. Ονειρεύεται. Ναι, το Σουμάχερ. Ονειρεύεται, λέει, ότι τρέχει με τη φόρμουλα. Πώς να το ανταγωνιστεί αυτό ο Μίτσος? Γι' αυτό σε λέω, ρε αγόρι μου, ο Μίτσος δεν μπορεί. Πάρ' την, βάλ' την εσύ στο αμάξι σου και πήγαινε την εκεί πέρα να δείτε τις αρκούδες. Ποιες αρκούδες, μωρέ, τι ξέρω εγώ. Τη μεγάλη άρκτο, τη μικρή, 5-6 αστέρια, άντε και κανένα 2-3 φεγγάρια, έτσι για να σας βρίσκονται, ρε. Γιατρέ, πρόσεξε καλά. Σε δεσμεύει το ιατρικό απόρριτο. Έτσι και με δόσεις για την αρρώστια μου, σε σφάξα. Είσαι αρρώστια μου με στα στήθια μου και πώς θα σε βγάλω. Ακριβώς. Όλα τα έχει πει μεγάλη Ρίτα, ως χωρέστη. Ναι. Το ότι κάθεται και περνάει μαύρες ώρες και επιμένει και περνάει μαύρες ώρες δίπλα σου, αυτό δεν μας λέει κάτι? Να μας πει, μωρέ, να μας πει. Μήπως ότι θέλει μόνο εμάς, εσένα δηλαδή. Ωραία, και έτσι να είναι λοιπόν, τι νόημα έχει? Πλάκα μου κάνεις τώρα, ε. Αφού δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Τι, ίσα ίσα να πληγωνόμαστε? Δεν πρέπει να βουλιάξει μαζί μου, κοπέλα. Ρε Λουκά, με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Αν η κοπέλα τον ερωτευτεί, τον αγαπήσει
και αποφασίσει να είναι μαζί του. Εσύ θα τη χάσεις. Τι θα κάνεις μετά, μπορείς να μου πεις. Θα πεθάνω. Ή θα τους σκοτώσω και τους δυο. Λοιπόν, άντε, τράβα, φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ μέσα, γιατί δεν με τρελάνεις εσύ εμένα. Άντε, μπράβο. Ακούς, πέφτασε ο ηλίθιος. Να πατρονάρει το Δημήτρη για να τον ερωτευτώ. Του λέει τι να κάνει για να με ρίξει. Όλο και περισσότερο τον εκτιμώ το Δημήτρη. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Είναι πολύ σωστός άνθρωπος. Και κάτι και ακούει τι λέει ο Λουκάς. Είδες που μπορεί να σε καταντήσει ο έρωτας. Μου το είπε ο άνθρωπος από εντυμότητα. Δεν άντεχε άλλο αυτό το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το είχα να παγγέλει πίση. Και αυτά που του γράφει να μου πει είναι εμετικά, Δάφνη. Εμετικά. Θα τον φτιάξω όμως εγώ. Θα του δείξω. Το παίζει Σιρανό, τε Περσεράκ. Εντάξει, ο Λουκάκος είναι ένας θυμούλης όμως. Δεν έχει τη μητόγκα του Σιρανό. Ναι. Κάτι έχει καταλάβει για αυτά που νιώθω για εκείνον και προσπαθεί να με διώξει. Να με προωθήσει αλλού. Τι είσαι ρε εσύ, κλείση για να σε προωθήσει. Ευτυχισμένη θέλει να είσαι, ρε Νωρά. Ναι. Έτσι όπως το λες, ακούγεται λες και είναι κανένας προαγωγός. Παιδάκι μου, δεν νιώθει τίποτα ερωτικό για μένα. Ναι, κράτα το αυτό εσύ γερά να μη σου φύγει. Μ' αρέσει που είσαι και σίγουρη τρομάρα σου. Δαφνή, θέλει να απαλλαγεί από μένα. Θέλει να με ξεφορτωθεί. Γι' αυτό θέλει να προλάβει πριν να ανοίξω το στόμα μου να του πω τι νιώθω. Και δεν ξέρει τι να με κάνει μετά. Μ' αρέσει που μου έλεγε να του μιλήσω κιόλα. Ο καλός Θεούλης με προστάτευσε. Νώρα, κάποιο λάθος νομίζω γίνεται στη μετάφραση. Ο Λουκάς πεθαίνει για σένα. Εμένα πεθαίνει. Ξέρεις τι με ρώτησε. Τι. Αν είμαι ερωτευμένη με κάποιον. Και. Ήμουν έτοιμη να του το ξεφουρνίσω. Ναι. Αλλά του είπα για το Σουμάχερ. Πας καλά, ρε Νώρα. Πού το θυμήθηκες τώρα το Σουμάχερ. Ξέρω, έτσι μου ήρθε. Ξεχνιέται αυτό το σαγόνι. Εγώ δηλαδή που το έχω ξεχάσει, δεν πάω καλά. Τώρα θα μου πεις τι θα κάνουμε, ρε Δάφνη. Κοίτα, εγώ θα πάω να δω κάτι υφάσματα και μετά θα περάσω από τη Μελίτα. Εσύ... κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Δεν είσαι σοβαρή τώρα. Φεύγεις. Ρε Δάφνη. Δεν το πιστεύω. Τι αισθησία είναι αυτή για τον πόνο του άλλου.